Όπως είπε και ο κύριος Χάρης Νικολάου, πολύ πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή σήμανε ίσως τον πιο ηχηρό συναγερμό όλων των τελευταίων ετών για το δημογραφικό. Σε τόσο μόνο κανένας δεν είναι. Τα στοιχεία του 2022 ήταν όντως εξαιρετικά αποκαρδιωτικά. Η χώρα κατέγραψε ουσιαστικά μία γέννηση ανά δύο θανάτους. Πάντα φτιάξω Μητσοτάκη. Είναι ένα αρνητικό ισοζύγιο, το οποίο όμως δυστυχώς κλιμακώνεται εδώ και σχεδόν μισό αιώνα. Κατάλαβες. Γίνεται συνεπώς καθοριστικός ο ρόλος της ανάπτυξης σε όλες τις εκφράσεις. Από τις επενδύσεις που θα φέρουν θέσεις εργασίας. Έχει μπει πρόγραμμα γερό με αυτή την κυβέρνηση. Μέχρι την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και από την αντιστροφή του brain drain ή την ενσωμάτωση μέρους των μεταναστών. Ποιος ήρθε? Ή την ενσωμάτωση μέρους των μεταναστών. Μισοτάκι number one, Μισοτάκι number one. Χρειαζόμαστε συνεκτικά μέτρα και εφαρμογή τους σε βάθος χρόνου. Άιρε. Πρωτεύων ρόλο στο πρόγραμμά μας παίζει και ο στόχος της καταπολέμησης του δημογραφικού που αυτή τη στιγμή νομίζω είναι εθνικός κίνδυνος. Και εδώ θα εφαρμόσουμε πρόγραμμα Orban, δηλαδή κάτι που το είδαμε στην πράξη στην Ουγγαρία με επιδότηση της μητρότητας, με μαζικές απελάσεις λαθρομεταναστών και με κλειστά σύνορα, με επιδόματα για τους τριτέχνους και τους πολυτέχνους. Στόχος μας είναι το μισό εκατομμύριο Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό με το μνημόνιο να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και εκεί θα βασιστεί το πρόγραμμά μας, σε κίνητρα για να υπάρχουν οι Έλληνες αυτοί στην Ελλάδα και να δημιουργούν. Ή την ενσωμάτωση μέρους των μεταναστών. Αντεπερνούμε! Αντεπερνούμε!